Στο πλαίσιο της ημέρας είχαμε μια πρόσκληση από το Δήμο Καλαμάτας να κάνουμε κάποιες μαστογραφίες για προληπτικούς λόγους. Ενεργοποιήθηκαν πάρα πολλές γυναίκες, γιατί υπάρχουν γυναίκες που δεν κάνουν αυτή πλέον την εξέταση κάθε χρόνο όπως επιβάλλεται. Οπότε προσπαθούμε να το φέρουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά για να είναι εύκολο και να κάνουμε την εξέταση. Τα μηνύματα τώρα, έως τώρα, πέρα από τη συμμετοχή, τα δείγματα, μέσα από αυτή τη διαδικασία έχετε εντοπίσει έτσι κάποια ανησυχητικά? Σαφώς. Επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις τα τελευταία χρόνια και ειδικά στην επαρχία που είναι τα μέρη πιο απομακρυσμένα, δεν υπάρχουν κέντρα, τα νοσοκομεία μειονεκτούν, έχουν βρεθεί πάρα πολλά περιστατικά και έχουμε προλάβει επίσης περιστατικά με γυναίκες που χειρουργηθήκαν έγκαιρα και είχαν καλά αποτελέσματα. Άρα το κρίσιμο ζήτημα είναι η πρόληψη. Η πρόληψη, σαφώς. Κάθε γυναίκα από 40 και πάνω θα πρέπει να κάνει μια μαστογραφία μια φορά το χρόνο τουλάχιστον. Επιβάλλεται. Υπάρχουν κάποια στοιχεία όσον αφορά στον καρκίνο του μαστού? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Το πρώτο στοιχείο πλέον το ξέρουν όλες οι γυναίκες είναι αν υπάρχει συγγενής, τέλος πάντων. Αν υπάρχει γυναίκα, θεία, μαμά, γιαγιά που έχει νοσήσει, η κοπέλα από τα 37-38 θα πρέπει να ξεκινήσει τον έλεγχο. Και είναι μια απλή πλέον διαδικασία. Δεν θα πονέσει, είναι πλέον τα μηχανήματα ψηφιακά. Δεν παίρνει τόση ακτινοβολία όπως έπαιρνε παλιότερα. Οπότε θεωρώ ότι ειδικά οι γυναίκες που έχουν ιστορικό πρέπει να ελέγχονται περισσότερο και πιο συχνά. Όσον αφορά τα περιστατικά, είναι πολλά? Εξαρτάται από τις περιοχές. Εξαρτάται από τις περιοχές. Αυξάνονται ή όχι? Αυξάνονται, ναι. Τα τελευταία χρόνια έχουν αύξηση όμορφη.